Ξένος φυσικά. Βεβαίως. Και η Κλωδιάνα αλλά και ο Ξανθόπουλος θα είναι μαζί μας. Έχει έρθει με τον παπά του. Ναι, ναι. Νάτος, νάτος. Οι περισσότεροι με τους γονείς έχουν. Εντάξει, τώρα αυτό το παιδί δεν θα ξεχωρίσει και δεν θα έχει συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα είναι το Rising. Θα πάει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αλλά ότι θα έχει συνέχεια. Μπορεί να πάρει το Rising, παιδιά, ο Ξανθόπουλος. Μπορεί να πάρει το Rising. Το λένε όλοι αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Καλά, ναι, ποτέ δεν ξέρει. Πώς λέγεται το παιδάκι με τα γυαλιά. Ο μαθητής που είναι 16 χρονών. Ο Σικοτάκης. Ωραία. Του Ρόκου, το έμεινα εδώ. Και αυτός είναι πολύ καλός. Ο Κωνσταντίνος. Είναι πολύ καλός και μετά έχουμε δηλώσει και λείπει ότι θα με καλέσετε για να μην πάω στο σχολείο. Λέει ότι θέλει να δει τη Φέη τώρα, μιλάς για το σχολείο. Εμένα μου είπαν ότι είπε ότι. Λέει ότι θέλω να έρθω να δω τη Φέη. Για σένα, Φέη, μου θέλει να έρθει το παιδί. Μάλλον και γιατί δεν το καλέσαμε το παιδί. Και το γλυκό. Κάθε μέρα στο παιδί. Τώρα θα σας πω κάτι άσχετο. Από όλα τα τραγούδια έδωσε ο Ρέμος μία τραγουδάρα την οποία χίλια συγγνώμη δεν την είχα ξανακούσει ή δεν μου ερχόταν στο μυαλό Αδαμαντίδης. Το τραγούδι στην καρδιά. Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Να το. Τώρα σου έρχεται όμως. Καλά, και ο Αδαμαντίδης λένε όλοι ότι έχει φωνάρα. Ερωτικά τραγούδια και φωνάρα. Ο Αδαμαντίδης είναι μια από τις καλύτερες φωνές. Τι ωραίο τραγούδι. Κέρδισε αυτό. Όχι, έχασε. Αλλά με μικρή διαφορά. Έχασα με το ρόγο, ε. Να βάλουμε μετά να ακούσουμε το κανονικό τραγούδι του. Να ακούσουμε και όλο το CD αύριο. Ο Ρέμος έκανε ωραίες επιλογές. Πολύ ωραίες επιλογές. Μ' άρεσε και ο Σμιρνέος εμένα, Παπάζογλου. Έπαιξε ρόλο αυτό με τον Παπάζογλου. Πήρε 9%.